Είμαστε εδώ στο λιμάνι της Κυπαρισίας, ένα πολύ σημαντικό έργο. Κοντά μας ο εργοδηγός, ο κύριος Δημήτρης Τσιάκος, και τον ρώταγα αυτό το μονοπλοκ που βλέπω πόσο ζυγίζει, γιατί είχα την απορία. Είναι στις 22 τόνους. 22 τόνους και πιο δυνατά. Θα μου πείτε πώς εξελίσσονται οι εργασίες εδώ. Οι εργασίες εξελίσσονται πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε τα τεχνητεχνικούς ογκόλυθους, αυτά που βλέπετε είναι τα λεγόμενα ακρόποδα. Αυτά που προβλέπονται από μελέτη. Έχει γίνει απέναντι, αν θέλετε να δείτε, να σας δείξω το χώρο που υπήρχε το πληγωμένο σημείο του Μόλου. Έχουν γίνει καθαιρέσεις και έρχονται, μεταφέρουμε και φυσικούς ογκόλυθους, οι οποίοι προβλέπονται για την αποκατάσταση της ζημιάς. Το οποίο είναι πολύ ενισχυμένο, θα ενισχυθεί και ο γύρω χώρος, όπως ξέρουμε. Θα θωρακιστεί δηλαδή. Σε αυτή τη φάση θα θωρακιστεί αυτό το τμήμα που ήταν ήδη το πρόβλημα. Είναι δύσκολο τεχνικό έργο, νομικό, γιατί ξέρω ότι έχει και τις δικές του δυσκολίες, αλλά... Εννοείται, όλα τα έργα έχουν τις δυσκολίες. Αρκεί να υπάρχει εμπειρία και να ξέρεις να τα κατασκευάζεις όπως πρέπει. Τώρα αναμένετε και τίποτα άλλο να έρθει στο μετεωργοτάξιο που έχει στηθεί εδώ? Τώρα θα έρθουν τα πλωτά. Τα πλωτά. Ναι. Τα οποία θα κάνουν. Τα οποία θα κάνουν τις εργασίες στο σημείο αυτό που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Και σύνδεσμο και ταυτόχρονα θα μεταφέρουν και αυτό που λέμε τους τεχνικούς ογκόλυθους. Αυτούς εδώ, τα ακρόποδα. Ένα πολύ σημαντικό λιμνικό έργο για την περιοχή μας. Είναι και ο κύριος Γιώργος Μπακούρος, εκπρόσωπος της περιφέρειας. Κύριε Μπακούρο, μια σύντομη δήλωση. Το λιμάνι θεωρείται κλειδί ανάπτυξη για την περιοχή, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και αυτό ήταν εμάς ο σκοπός μας από την αρχή, από την περιφερειακή αρχή και του ίδιου του περιφερειάρχη, του Πέτρου Τατούλη, να γίνει αποκατάσταση της ζημιάς η οποία είχε προκληθεί από το 2009. Από το 2009. Είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να το βλέπουμε να επισκευάζεται. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο ίδιος ο περιφερειάρχης έχει δηλώσει ότι θα το συνεχίσουμε και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και μαρίνα για να ολοκληρώσουμε το λιμάνι της Κυπαρισίας για να μπορεί να δέχεται τον κόσμο που πρέπει να έρχεται και να λιμενίζεται στην περιοχή μας. Αυτό θα είναι ένα πολύ καλό για όλη την περιοχή, γιατί θα αυξήσει την επισκεψιμότητα και νομίζω ότι θα βοηθήσει και την τοπική οικονομία. Ήδη, κύριε Μποζίκα, έχω να σας πω ότι γίνεται μελέτη για επιπρόσθετες εργασίες στο λιμάνι Κυπαρισίας και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ. Εμείς βλέπουμε εδώ ακριβώς τα μονοπλόκ, τα οποία είναι τεράστια, 22 τόνους το καθένα, έχει προξενήσει μεγάλο ενδιαφέρον, και το εργοτάξιο το οποίο έχει στηθεί στην περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό λιμενικό έργο, δύσκολο, αλλά ένα έργο αποκατάσταση το οποίο όφειλε να γίνει και την περιοχή μας. Έχει δεσμευτεί ο χώρος εδώ του λιμανιού και έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε σε εξέλιξη για την αποκατάστασή του. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δηλώνει ότι προχωρά ικανοποιητικά και ακούσαμε και τις δηλώσεις και του κυρίου Κοκκούρου για τις νέα μελέτη που έχουμε.